σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά συχνά ξεγελά, υπάρχει ένα φυτό που μοιάζει αθώο. Τα άνθη του λαμπερά, μοβ, σχεδόν βασιλικά. Αλλά πίσω από το σχήμα της κουκούλας του κρύβεται ο θάνατος. Το λένε Ακόνιτουμ. Στην αρχαιότητα το αποκαλούσαν λυκόσκονο. Στην Ευρώπη μοναχόκουκο. Και στην αγγλική λαογραφία Wolfbane, δηλαδή η κατάρα των λύκων. Δεν είναι απλά ένα δηλητήριο, είναι ένας δολοφόνος που δράσει οπειλά, που δεν αφήνει ίχνη, που σταματάει την καρδιά, ενώ κρατά τον νου ξύπνιο. Από τη μυθολογία του Άδη, στις βασιλικές δολοφονίες της Ρώμης και μέχρι τα πιο σύγχρονα εγκλήματα. Το Ακόνιτουμ δεν είναι φυτό, είναι προειδοποίηση. Τι είναι λοιπόν αυτό το φυτό? Πώς μπορεί κάτι τόσο μικρό να σκοτώσει έναν άνθρωπο μέσα σε λίγα λεπτά? Και πώς ακόμα και σήμερα συνεχίζει να εμφανίζεται σε υποθέσεις δολοφονίας? Κάτσε αναπαυτικά, σήμερα θα ταξιδέψουμε εκεί όπου η φύση δεν συγχωρεί. Το Ακόνιτουμ περιέχει μια ουσία με όνομα ακονιτίνη. Η ακονιτίνη ανήκει στις αλκαλοειδείς νευροτοξίνες, που σημαίνει δρά στα κανάλια νατρίου των νευρικών κυττάρων. Όταν καταναλωθεί ή περάσει στο αίμα, η ακονιτίνη μπλοκάρει τα ηλεκτρικά σήματα του σώματος. Η καρδιά χάνει τον ρυθμό της, οι πνεύμονες σταματούν να κινούνται και το χειρότερο, ο εγκέφαλος παραμένει σε πλήρη συνείδηση. Ο ασθενής νιώθει ότι πεθαίνει, αλλά δεν μπορεί να φωνάξει. Το σώμα του καταραίει, αλλά ο νους παρακολουθεί αβοήθητος. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν το φοβούντουσαν μόνο, αλλά το μυθοποίησαν. Ο Ισίωτος έλεγε πως το Ακόνιτουμ γεννήθηκε από τα σάλια του Κέρβερου, του σκύλου φύλακα του Άδη, όταν τον ανέβασε ο Ηρακλής στον κόσμο των ζωντανών. Οι Ρωμαίοι αιώνες αργότερα τα απαγόρευσαν δια νόμου. Ο ίδιος ο Καλιγούλας φημολογείται πως δηλητηρίαζε πολυπτικούς του εχθρούς με Ακόνιτουμ. Ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος το περιέγραψε ως το δηλητήριο που σκοτώνει χωρίς να αφήσει σημάδια. Στην Ασία, η ιστορία του Ακόνιτουμ πήρε διαφορετική κατεύθυνση. Στην Κίνα, Θιβέτ και Ιαπωνία, οι κυνηγοί πουτούσαν τα βέλη τους σε εκχύλισμα του φυτού. Ένα χτύπημα από μολυσμένο βέλος και το θύρεμα πέθανε μέσα σε μερικά λεπτά. Σύμφωνα με ιαπωνικές καταγραφές, ορισμένοι νίντζα κουβαλούσαν κρυμμένο χυμό Ακόνιτουμ μέσα σε δαγκώσιμες αμπούλες. Αν το συνέλαβαν, προτιμούσαν να πεθάνουν ακαρία παρά να αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Τα πρώτα συμπτώματα ξεκινούν συνήθως σε 10 με 30 λεπτά από τη λήψη. Μούδιασμα στη γλώσσα και το στόμα, κάψιμο στο στομάχι, ζάλι και τάση λιποθυμίας. Στη συνέχεια, ταχυκαρδία, δυσκολία στην αναπνοή και παράλυση. Ο θάνατος έρχεται από καρδιακή ανακοπή ή αναπνευστική παράλυση. Χωρίς ιατρική υποστήριξη, η επιβίωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και το πιο ανατριχιαστικό, δεν υπάρχει αντίδοτο. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να κρατήσουν ζωντανό το σώμα μέχρι να αποβληθεί η ουσία. 2009, Ινδία. Μία γυναίκα δηλητηρίασε το σύζυγό της με ρίζα Ακόνιτουμ. Το ανακάτεψε στο φαγητό του. Πέθανε σε λιγότερο από μία ώρα. 2014, Αγγλία. Μία μητέρα αγόρασε φυσικό τσάι από online κατάστημα βοτάνων. Ένα από τα φυτά στο σακουλάκι περιείχε ακονιτίνη. Η καρδιά της σταμάτησε στον ύπνο της. 2017, Καναδάς. Ένα ομοιοπαθητικό σκεύασμα αποσύρθηκε από την αγορά.
Το συστατικό Aconitum. Τρεις περιπτώσεις δηλητηρίασης σε διάστημα 2 εβδομάδων. Παραδοσιακές κινέζικες πρακτικές χρησιμοποιούν το Aconitum εδώ και αιώνες. Η ρίζα βράζεται έως και 10 φορές και έτσι μειώνεται η τοξικότητα. Αυτό το κύλισμα χρησιμοποιείται σε ελεγχόμενες δόσεις για αρθρίτιδες, πλεγμονές και καρδιακές παθήσεις. Αλλά και πάλι, η γραμμή ανάμεσα σε θεραπεία και δηλητήριο είναι τρομακτικά λεπτή. Η παραμικρή λάθος δοσολογία και ο ασθενής μπορεί να καταλήξει σε νοσοκομείο ή και χειρότερα. Το Aconitum είναι ένας ζωντανός μύθος. Όχι επειδή είναι σπάνιο, αλλά επειδή είναι παγίδα. Ένα φυτό που δείχνει υπέροχο, μυρίζει φρέσκο κι όμως κουβαλά θάνατο σε χιλιοστά του γραμμαρίου. Μπορεί να γίνει ένα όπλο δολοφόνου ή το φάρμακο για πονημένες αρθρώσεις, ανάλογα με το ποιος το κρατάει και πώς το χρησιμοποιεί. Εάν έφτασες μέχρι εδώ, ίσως κατάλαβες ότι η φύση δεν είναι απλά όμορφη, είναι πανίσχυρη. Πες μου στα σχόλια, ποιο άλλο φυτό, δηλητήριο ή φυσικό φαινόμενο θες να αναλύσουμε σε βάθος. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, να εγγραφείς και να πατήσεις το καμπανάκι για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο. Η περίεργεια σκοτώνει ή σώζει. Εσύ αποφασίζεις.